Το νομοσχέδιο της νέας συμφωνίας που προβλέπει ότι τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση από τον ΦΠΑ, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτές και ουσιαστικά τις οδηγεί σε κλείσιμο. Πρόκειται για μια διάταξη κοινωνικά άδικη και οικονομικά λανθασμένη. Πάρα πολλά φροντιστήρια θα βάλουν λουκέτο, απολύοντας εργαζόμενους και οδηγώντας τους στην ανεργία. Εξάλλου, τα έσοδα στα οποία προσβλέπει ο νόμος δεν πρόκειται να εισπραχθούν, διότι πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που είναι ήδη στα όρια της αντοχής τους. Απέναντίας λοιπόν θα χαθούν με το κλείσιμο ασφαλιστικές εισφορές και φόροι εισοδήματος, που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους περίπου 80.000 ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται σήμερα στον κλάδο. Τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κέντρα ξένων γλωσσών και τα κέντρα εκμάθησης υπολογιστών είναι στην πλειονότητά τους μικρές επιχειρήσεις, στις οποίες εργαζόμαστε κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες, με μερικούς συνεργάτες καθηγητές. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, στην προσπάθεια να επιβιώσουμε, κυριολεκτικά να επιβιώσουμε, έχουμε όχι απλά καθυλώσει, αλλά μειώσει τα δίδακτρα, ώστε οι λαϊκές οικογένειες που αποτελούν την κύρια πελατεία μας να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε εμάς, αποβλέποντας σε μια υψηλότερη μόρφωση που θα τα φέρει πιο κοντά σε ένα καλύτερο αύριο. Το φροντιστήριο διαχρονικά στην Ελλάδα έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά χαμηλών οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων να σπουδάσουν και κυριολεκτικά να αλλάξουν τάξη. Παρ' όλα αυτά, για τα ιδιωτικά σχολεία και τα κολέγια συνεχίζει η εξαίρεση του ΦΠΑ, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ισχύει για όλη την Ευρώπη, εκτός από τούτο τον τόπο στον οποίο δεν ισχύουν πολλά που θα έπρεπε να ισχύουν. Με τις νέες συνθήκες, οι γονείς θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυξημένα δίδακρα. Όσες επιχειρήσεις από εμάς δοκιμάσουν να συνεχίσουν, γιατί δεν θα συνεχίσουν όλες, τη δραστηριότητά τους, είναι αδύνατο να απορροφήσουν το ΦΠΑ και να μην το μετακυλήσουν στους πελάτες τους. Και ταυτόχρονα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και στο κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία. Οι Έλληνες μαθητές, σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους, και μιλάμε για τους Ευρωπαίους, δεν μιλάμε για τις άλλες χώρες, μαθαίνουν και αποκτούν πτυχία σε δύο ξένες γλώσσες. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά από τα κέντρα ξένων γλωσσών. Καθώς το δημόσιο σχολείο σε αυτό τον τομέα είναι ανύπαρκτο, δεν μπορεί να τους δώσει πτυχία. Αυτό που η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει είναι το όργιο των παράνομων μαθημάτων, τα οποία παραδίδονται κυριολεκτικά από τον Μπάσα 1 σε διαμερίσματα, σε κουζίνες, σε τραπεζαρίες κλπ. Να μην συζητήσουμε για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα αυτού του είδους των μαθημάτων, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι δημιουργεί μια παραοικονομία η οποία γιγαντώνεται και για την οποία κυβερνώντες και ενδιαφερόμενοι κρατούν ένα παράβατο όρκο σιωπής, παρότι το κράτος χάνει δισεκατομμύρια. Πώς θα αντιδράσετε τώρα? Υπάρχουν οικοδιδασκαλία παράνομα, υπάρχει μαύρο χρήμα. Τι θα γίνει? Δηλαδή θα προβείτε σε προσφορές ή σε πιο επιθετικό? Τα φροντιστήρια δουλεύουν αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, στον υγιή ανταγωνισμό με τιμές πίσω από το 2004. Είναι τόσο συμπιεσμένα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε επιπλέον μείωση. Ταυτόχρονα εμείς μειώνουμε τιμές, αυξάνονται εργοδοτικές εισφορές, αυξάνονται φορολογικά βάρη για τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου δεν είναι αυτό που περιγράφεται όλα αυτά τα χρόνια ως ο δυνάστης της ελληνικής οικογένειας που της πίνει το αίμα. Δουλεύουμε από 40 έως 60 ώρες την εβδομάδα, κάνουμε τον καθηγητή, κάνουμε τον παιδαγωγό, κάνουμε τον επιχειρηματία, κάνουμε τον λογιστή, όλα αυτά μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο υγιούς και μη υγιούς ανταγωνισμού που μας έχει φέρει στα πρόθυρα της εξόντωσης. Εξάλλου δεν είμαστε η πληγή της κοινωνίας όπως μας ανέφερε ο Υπουργός. Είμαστε μια επιχείρηση η οποία υπάρχει γιατί κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Θα βρούμε τη διέξοδο μας. Όμως αυτό το μέτρο είναι ισοπεδωτικό. Σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν απολύσεις συναδέλφων, σίγουρο είναι ότι θα υπομισθούμε μεγαλύτερα βάρη σε διδασκαλία οι ιδιοκτήτες και σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν λουκέτα στα φροντιστήρια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε πλέον τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας βάζει στα πόδια το κράτος.